Το σημαντικό είναι ότι έχουμε μάθει να κερδίζουμε, έχουμε χτίσει χαρακτήρα. Τώρα αυτά που ακούω εγώ δεν ήταν πολύ καλή εικόνα. Οκ, παιχνίδι είναι, έχει τα πάνω και τα κάτω μες στη διάρκεια του ενός αγώνα. Εμείς κοιτάμε από εδώ και πέρα την νίκη. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει απαραίτητα να παίζουμε καλό μπάσκετ, να κερδίζουμε εδώ που έχουμε φτάσει. Είστε λοιπόν μια ομάδα η οποία προσαρμόζεται ανάλογα με τον αντίπαλο. Θεωρώ προσαρμοζόμαστε ανάλογα στη δικιά μας μέρα. Ξέρουμε ότι το επιθετικό κομμάτι είναι πολύ δυνατό στην ομάδα και όταν αυτό δεν μας βγαίνει, ίσως προσπαθούμε περισσότερο στην άμυνα. Όταν νιώθουμε καλά επιθετικά, ίσως η άμυνα πάει λίγο πίσω γιατί δίνουμε περισσότερο βάση στην επίθεση. Απλώς έχουμε δείξει ότι ό,τι χρειαστεί να κάνουμε για να κερδίσουμε θα το κάνουμε, είτε είναι σε κάποιο σημείο του αγώνα είτε είναι στο τελευταίο λεπτό. Και τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνει πλέον η ομάδα στις 6 αγωνιστικές που απομένουν? Η ομάδα πρέπει να διαχειριστεί την κούρασή της, που είναι ένας σημαντικός παράγοντας, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα, και να συνεχίσουμε με τη δουλειά που κάνουμε και τη συγκέντρωση που έχουμε, ειδικά τώρα στο δεύτερο γύρο, που μετά από μια κακή ήταν στο χολαργό, επειδή κερδίζαμε πολύ και χάσαμε στο τέλος, έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο νικηφόρο σερί. Το άγχος εγώ θεωρώ το έχουν οι άλλοι, περιμένουν να χάνουμε, εμείς δεν το κάνουμε. Έχουμε την ψυχολογία μαζί μας και θα ελπίζω να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Λες να διαχειριστείτε την κούραση. Ακούγεται πολύ εύκολο στα λόγια, αλλά πόσο δύσκολο μπορεί να είναι για 12 παίκτες να διαχειριστούν την κούραση που δεν παίζουν και 12 έτσι τα ίδια λεπτά, στο φινάλε ενός πρωταθλήματος 30 αγωνιστικών και ενώ ξέρουν ότι όλα κρίνονται ουσιαστικά εκεί. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό που έχεις να διαχειριστείς είναι η ψυχολογική κούραση περισσότερο. Εμείς επειδή πάμε να πετύχουμε κάτι μεγάλο, γιατί κανείς δεν μας περίμενε, το διαχειριζόμαστε εύκολα και βγάζουμε ψυχικά από θέματα όταν πρέπει για να φτάσουμε στη νίκη. Θέλουμε πολύ να πετύχουμε αυτό το στόχο. Είναι κρίμα εδώ που φτάσαμε να, για μένα προσωπικά, να μην πάρουμε το πρωτάθλημα και να ανέβουμε στην Α2. Οπότε όποια κούραση υπάρχει μπορεί να περιμένει 2 μήνες και μετά υπάρχει ξεκούραση μεγάλη. Είναι και θέμα εγωισμού. Σίγουρα είναι και θέμα εγωισμού. Είμαστε παιδιά που έχουμε παίξει, οπότε θέλουμε να φτάσουμε πάλι κάπου σε μια μεγαλύτερη κατηγορία. Θέλουμε να οδηγήσουμε το Ηράκλειο στην Α2 ξανά. Ίσως και κάποια πράγματα που έχουν ακουστεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ενώ είμαστε από την πρώτη αγωνιστική στην πρώτη θέση, όλοι λένε δεν θα αντέξουμε, σιγά την ομάδα. Οκ, εμείς συνεχίζουμε και είμαστε πρώτοι και ελπίζω και να πανηγυρίσουμε στο τέλος.